Κύριε Παπαδάκη, εσείς έχετε ξεκαθαρίσει, δεν συζητάμε κανέναν. Καταρχάς μπορούμε να πούμε και δύο κουβέντες για την Τουρκία που θεωρούμε πολύ σοβαρές εξελίξεις, όπως και να έχει. Το λέμε με την έννοια ότι παρά την πόλωση που καλλιεργήθηκε, μιλάμε για δύο πλευρές που μπορεί να έχουν διαφορετικές ιδεολογικοπολιτικές αφετηρίες και να απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά στο μοζαϊκό μιας μεγάλης σε πληθυσμό χώρας όπως η Τουρκία, αλλά στρατηγικά έχουν τις ίδιες κατευθύνσεις και ιδιαίτερα σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πώς αντιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, κυριαρχίας. Πολύ σοβαρά ζητήματα θέτουν, αμφισβητούν, για παράδειγμα, θέτουν ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών ή, για παράδειγμα, το ζήτημα της μειονότητας την χαρακτηρίζουν ως τουρκική. Πρόκειται για ζητήματα όμως που έχουν κοινή γραμμή πλεύσης, ανεξάρτητα από την κόντρα που παρακολουθούμε αυτή. Και ταυτόχρονα, σε αυτή τη χώρα, πέρσι έτρεχε η ανάπτυξη με 5,6%. Κερδίζανε δηλαδή οι όμιλοι και ο λαός καταδικαζόταν στη φτώχεια. Αυτά τα λέμε γιατί πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι την επόμενη μέρα ήδη υπάρχουν διάφορες μεθοδεύσεις για εφόλης της ύλης στην εκμετάλλευση στο Αιγαίο με την ιδιαίτερα παρότριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνη η τοποθέτηση των άλλων κομμάτων που μιλούν για Χάγη, για διαδικασία Χάγης, που όπως βλέπετε, όπως γνωρίζετε, προϋποθέτει συνυποσχετικό, που θέτει μια σειρά αμφισβητήσεις αντικειμενικά στο τραπέζι. Άρα λοιπόν, και όπως είπε και ο κύριος Βενιζέλος, σε επικαιροποιημένη τοποθέτησή του απόψε, ότι τα κόμματα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, οι μεταξύ τους διαφορές και στα ελληνοτουρκικά είναι δεύτερες, είναι πουσιώδεις. Και λέμε ότι απέναντι σε αυτό το κοινό τους πρόγραμμα την επόμενη μέρα δεν ωφελεί η όποια διαμάχη με την έννοια πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση, γιατί έχουν ένα κοινό πρόγραμμα και από αυτή τη σκοπιά νομίζουμε η αντιπαράθεση απέναντι σε κυβέρνηση νικητών ή ιτημένων, νομίζουμε ότι για το ΚΚΕ αυτό που πρέπει να έχουμε την επόμενη μέρα είναι κυβέρνηση φοβισμένων, με ένα λαό πιο ισχυρό, με ένα δυνατό ΚΚΕ για να αντιπαλέψει όλους αυτούς τους σχεδιασμούς και στην οικονομία και στις επικίνδυνες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Με ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ ο λαός μπορεί να θέσει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όλο το προηγούμενο διάστημα προώθησε εξοπλισμούς σε συνέχεια των προεργασιών που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι την ίδια ώρα αφαιρούνταν όπλα και εξοπλισμοί από τα νησιά και πηγαίνανε στην Ουκρανία ή έχουμε συστοιχίες Patriot στη Σαουδική Αραβία. Τα λέμε αυτά γιατί εδώ όλες αυτές οι δυνάμεις λέγανε ότι με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε σταθερότητα. Ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ έφερε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Ο Μεν Πρωθυπουργός πρόσφατα είχε μιλήσει για ανατοϊκά νησιά. Την ίδια ώρα όμως, αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι σύμμαχοί μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, είναι αυτοί που έχουν χαράξει στρατηγική, που λένε ότι πρέπει να προσελκύσουμε την αστική τάξη της Τουρκίας στον προσανατολισμό που έχουν, ακριβώς να την αποσπάσουν από τη Ρωσία. Και αυτός είναι ο κρίσιμος παράγοντας που καθορίζει τις εξελίξεις. Άρα από αυτή τη σκοπιά, γι' αυτό λέμε ότι μια εφόλης της ύλης συζήτηση που ανοίγει και ήδη η αστική τάξη της Τουρκίας θέτει τέτοια ζητήματα και οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται, δημιουργεί πολύ επικίνδυνες εξελίξεις και τα κόμματα που δίνουν αυτή τη γραμμή προσανατολισμό υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ αναλαμβάνουν πολύ μεγάλες ευθύνες και από αυτή τη σκοπιά σήμερα ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ, ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ θα μπορέσει να δυναμώσει την ενημέρωση στο λαό, να οργανώσει την πάλη απέναντι στα υπεριαλιστικά σχέδια για να μην βρεθεί ο λαός μας απέναντι σε μεγάλες νέες περιπέτειες.